Έντονα συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα κυδεύτηκαν ύστερα από 35 χρόνια η Σωτήρα Γεωργίου και τα δύο παιδιά της, Μέρη 7 χρόνων και Γιαννάκης μόλις 8 μηνών, που δολοφονήθηκαν εν ψυχρό το 1974 στο χωριό τους το Παλέκυθρο. Τα λείψανά τους βρέθηκαν πρόσφατα σε ομαδικό τάφος στα κατεχόμενα και ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο του DNA. Η νεκρόσιμη ακολουθία εψάλλει στην εκκλησία Αγίας Παρασκευής στους εργάτες. Η τελευταία πράξη ακόμα ενός δράματος παίκτηκε στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής στους εργάτες. Η Σωτήρα Γεωργίου και τα δυο της παιδιά, η Μέρη 7 χρόνων και ο Γιαννάκης μόλις 8 μηνών, που δολοφονήθηκαν εν ψυχρό από τους ατήλες το 1974 στο κατεχόμενο Παλέκυθρο, κυδεύτηκαν μέσα σε έντονα συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα. Και οι τρεις θεωρούνταν αγνοούμενοι εδώ και 35 χρόνια, ώσπου τα λείψανά τους βρέθηκαν πρόσφατα σε ομαδικό τάφο στο χωριό τους και ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο του DNA. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφανος Στεφάνου στον επικείδιο του κάλεσε την Τουρκία να ανοίξει τα αρχεία του στρατού και άλλων υπηρεσιών της και να δώσει όλες τις πληροφορίες για την διεκπαιρέωση του έργου της Διερευνητικής Επιτροπής. Το βάρος που νιώθουμε όλοι οι συγγενείς θα φύγει μετά την κηδεία. Θα πρέπει να περάσει για να ξελαφρώσουμε. Τώρα στην ουσία πενθούμε ύστερα από 35 χρόνια. Ολόκληρος ο λαός μας ζει με τις πληγές ακόμα ανοιχτές και χένουσες από το έγκλημα του 1974. Ιδιαιτέρως συγκινητικός ήταν ο επικίδιος λόγος που εκφώνησε η κοινοτάρχης του κατεχόμενου Παλεκύθρου, η οποία κυριολεκτικά με δάκρυα στα μάτια εξιστόρησε πως οι ατήλες κατάφεραν και δολοφόνησαν μία γυναίκα, ένα βρέφος και ένα κοριτσάκι μόλις 7 χρόνων. Τι έφτιαξες εσύ, μια γυναίκα αδύναμη και ακόμη περισσότερο τα δικά σου αγγελούδια. Το ένα μόλις 6 χρονών και το άλλο θύμιο, 11 μηνών. Το σήκωσες πάνω από το κεφάλι σου για να μην το χτυπήσουν. Δεν λυπήθηκαν όμως, δεν λυγήσαν από την απόγνωση που είχες στο βλέμμα σου και τους παρακολούσες. Όχι το παιδί μου! Το έγκλημα των Τούρκων διεπράχθη μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου γύρου της βάρβαρης εισβολής και είναι ένα από τα πιο στιγρά εγκλήματα της περίοδου του 1974, το οποίο αναδεικνύει την πτυχή της δολοφονίας αμάχων. Η κυβέρνηση έχει κατ' επανάληψη τονίσει ότι το πρόβλημα των αγνοωμένων είναι κατεξοχήν ανθρωπιστικό και πρέπει να βρει τη λύση του ανεξαρτήτως από τις όποιες εξελίξεις στο Κυπριακό. Στην κηδεία σήμερα βρισκόταν πολλοί συγγενείς των μέχρι πριν από λίγο καιρό αγνοωμένων, όχι όμως ο άντρας ή οι γονείς της Σωτήρας, οι οποίοι πέθαναν με τον καημό για την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων.